Η εποχή μας έχει προοδεύσει στη γνώση όσο ποτέ άλλοτε. Η διαρκώς εξελισσόμενη επιστημονική έρευνα, η αλματώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας έχουν διευρύνει εντυπωσιακά το πεδίο των γνώσεών μας και μαζί με αυτά, παράλληλα, η άμεση πρόσβαση μέσω του διαδικτύου σε κάθε είδους πληροφορία δίνει στον άνθρωπο, δίνει σε όλους μας την αίσθηση ή μάλλον την ψευδαίσθηση ότι γνωρίζουμε τα πάντα. Μπορεί ανά πάσα στιγμή ο άνθρωπος να γνωρίζει τι συμβαίνει σε κάθε σημείο του πλανήτη, να αναζητήσει απαντήσεις σε οποιοδήποτε ερώτημα, να σπουδάσει ακόμη και εξ αποστάσεως την επιστήμη ή την τέχνη που επιθυμεί. Κι όμως, ενώ ο σύγχρονος άνθρωπος έχει προοδεύσει τόσο πολύ στη γνώση, υπάρχει κάτι το οποίο είτε εντελώς το αγνοεί, είτε ελάχιστα το γνωρίζει. Και αυτό είναι ο εσωτερικός του κόσμος, η βαθία καρδία, όπως την ονομάζει ο Ιερός Ψαλμωδός, αλλά και ο προφήτης Ιερεμίας που γράφει «Βαθία η καρδία παραπάντα και άνθρωπος εστί, και τις γνώσετε αυτόν». Η καρδιά του ανθρώπου, λέγει ο προφήτης, είναι βαθιά, άγνωστη και ανεξερεύνητη, περισσότερο αποκάθετη. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Συνεπώς, ποιος μπορεί να τον γνωρίσει? Αυτό είναι το θέμα μας. Σήμερα, καθώς βρισκόμαστε σε αυτήν την κατανυκτική περίοδο της Μεγάλης Εσσαρακοστής, περίοδο κατεξοχήν μετανοίας, που μας καλεί σε περισυλλογή, σε αυτογνωσία, είναι καιρός και είναι κατάλληλος καιρός να θέσουμε αυτό το ερώτημα. Εμείς γνωρίζουμε τι υπάρχει στο βάθος της καρδιάς μας? Γνωρίζουμε τελικά τον εαυτό μας? Ας μην βιαστούμε να απαντήσουμε. Δεν είναι εύκολο να γνωρίζουμε πραγματικά τον εαυτό μας. Τι γνωρίζουμε? Γνωρίζουμε ίσως αυτό που φαίνεται ότι είμαστε, αυτό που βλέπουν οι άλλοι. Ή επίσης γνωρίζουμε αυτό που νομίζουμε ότι είμαστε. Αυτό δηλαδή που εμείς βλέπουμε, αλλά ίσως επιφανειακά. Ποιος είναι ο πραγματικός μας εαυτός? Τι υπάρχει μέσα στην καρδιά μας? Σε αυτή την ευκαιρία λοιπόν που έχουμε σήμερα, θα απαντήσουμε για να βρούμε κάτι περισσότερο στη γνώση του εαυτού μας να προχωρήσουμε, θα απαντήσουμε σε δύο ερωτήματα. Πρώτον, γιατί είναι αναγκαίο να στραφούμε προς την καρδιά μας? Δηλαδή θα έλεγε κανείς, και τι με ενδιαφέρει τι υπάρχει στο βάθος? Τι ανάγκη έχω να το μάθω? Βαθία η καρδία, ας είναι ότι υπάρχει. Είναι αναγκαίο? Αυτό είναι το πρώτο. Και γιατί? Και το δεύτερο, πώς μπορούμε να δούμε μέσα στην καρδιά? Πώς δηλαδή μπορούμε να φτάσουμε σε αυτόν ακριβώς το στόχο, να γνωρίσουμε τον αληθινό εαυτό μας? Για το πρώτο, γιατί να στραφούμε στην καρδιά μας, έχουμε να υπογραμμίσουμε τρία σημεία. Το ένα, ότι είναι αναγκαίο να στραφούμε στην καρδιά για να εξετάσουμε την υγεία της. Δεν αναφερόμαστε φυσικά στην υγεία του σώματος, σε αυτό το ζωτικότατο βιολογικό όργανο της καρδιάς, αλλά σε κάτι ασύγκριτα πιο σημαντικό, στην υγεία της ψυχής μας. Μετά την πτώση των πρωτοπλάστων, όλοι οι άνθρωποι έχουμε μια κοινή ασθένεια, την αμαρτία, η οποία εκδηλώνεται με πολλά και ποικίλα πάθη που ταλαιπωρούν τον καθένα μας. Και η καρδιά μας έχει μολυνθεί από την αμαρτία και έχει ανάγκη θεραπείας. Πώς θα θεραπευθούμε? Χρειαζόμαστε καλή διάγνωση, να δούμε ακριβώς πού εκδηλώνεται στη δική μας περίπτωση η ασθένεια της αμαρτίας. Και για να κάνουμε καλή διάγνωση, χρειαζόμαστε σωστές εξετάσεις, όχι πρόχειρες και επιπόλαιες. Δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση χρειαζόμαστε σε βάθος αυτοκριτική, καλή αυτοκριτική, καλή αυτοεξέταση του εαυτού, καλή αυτοεξέταση για τον καθένα μας. Για παράδειγμα, λένε μερικοί, δεν έχω τίποτα να εξομολογηθώ, δεν έχω κάνει καμιά βαριά αμαρτία,
ούτε έχω αδικήσει κανέναν, ούτε έχω βλάψει κανέναν, φυσικά δεν σκότωσα και κανέναν, τι να πάω να εξομολογηθώ. Και εμείς, ίσως που μπορεί να εξομολογούμαστε συχνά, μερικές φορές μπορεί να λέμε, τα ίδια λέω, έχει νόημα να πηγαίνω, επαναλαμβάνω τα ίδια, έχω πάγια κάποια πράγματα που έχω δει στον εαυτό μου ότι είναι τα ελαττώματά μου και αυτά τα επαναλαμβάνω. Είναι καλή αυτή η εξομολόγηση? Είναι σωστή αυτή η αυτοκριτική? Είναι επαρκής αυτή η αυτοεξέτασή μας? Ο Κύριος μας στην επί του όρους ομιλία του, αυτός ως τέλειος νομοθέτης, μας υπέδειξε εκεί να μην μένουμε στα εξωτερικά, αλλά να εξετάζουμε βαθύτερα τον εαυτό μας. Μας είπε ότι η αμαρτία έχει όχι μόνο αυτός που σκοτώνει άνθρωπο, αλλά και αυτός που οργίζεται εναντίον του αδελφού του. Πάσο οργιζόμενος το αδελφού αυτού, το αδελφό αυτού, αυτό οικεί, ένοχος έστε τη κρίση. Καθένας που οργίζεται χωρίς λόγο εναντίον του αδελφού του, χωρίς κάποιο σοβαρή αιτία, και με αυτό τον κακολογεί, τον κατακρίνει, τον υβρίζει. Αυτός που πληγώνει τον αδελφό του τελικά με τα λόγια, είναι σαν να τον σκοτώνει. Ένοχος, είπε επίσης ο Κύριος σε αυτή την υπέροχη ομιλία, ένοχος δεν είναι μόνο αυτός που έχει διαπράξει αισχρή και ακόλαστη πράξη, αλλά και αυτός που έχει αμαρτήσει ακόμη και με το βλέμμα ή και με την επιθυμία του. Πάσο βλέπων γυναίκα προς τα επιθυμίσε αυτήν, ήδη εμίχευσεν αυτήν εν την καρδία αυτού. Στην καρδιά έγινε η αμαρτία. Και πάλι είπε, δεν αρκεί να συγχωρούμε τον άλλον με τα λόγια, αλλά από τον καρδιόν ημών. Μπορεί να πεις, τον συγχώρησα, αλλά μέσα να υπάρχει κάτι. Δεν θέλω να πάω επίσκεψη, δεν θέλω να τον βλέπω. Δεν θέλω, όταν κάτι μπορεί να σε εκείνον να τύχει κάτι άσχημο, μπορεί και να χαρώ μέσα μου. Άρα δεν τον έχω συγχωρήσει. Ακόμα κάτι υπάρχει. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, να τον συγχωρούμε όχι τυπικά, εξωτερικά, τα βρήκαμε, από τον καρδιόν ημών. Γενικώς δηλαδή, μας τρέφει την προσοχή μέσα στην καρδιά ο Κύριος και μας λέει να προσέχουμε, όχι μόνο να μην εκδηλώνουμε εξωτερικά το θυμό, τη ζήλια, την κατάκριση, αλλά ούτε στο εσωτερικό μας να μην βρίσκουν χώρο αυτά τα πάθη. Είναι ανάγκη λοιπόν να εξετάσουμε βαθύτερα τον εαυτό μας για να διακρίνουμε πού ασθενεί, ποια είναι τα αδύναμα σημεία του και αναλόγως να ζητήσουμε βοήθεια. Αυτό τονίζει και ο Μέγας Βασίλειος σε έναν υπέροχο λόγο που έχει, εις το πρόσεχε σε αυτό. Το πρόσεχε σε αυτό είναι ένας λόγος από το Δευτερονόμιο του Θεοπνεύστου του Μωυσή. Πρόσεχε σε αυτό, έγραφε εκεί ο Μωυσής, και φύλαξε την ψυχή σου σφόδρα. Πρόσεχε τον εαυτό σου. Και ο Μέγας Βασίλειος στην θαυμάσια ομιλία του σε αυτόν τον λόγο από το Δευτερονόμιο λέει, πρόσεχε τον εαυτό σου ώστε ανάλογα με το παράπτωμα να δεχθείς και τη βοήθεια από τη θεραπεία, διότι πολλοί ενώ νοσούν σοβαρά και αθεράπευτα από την υπερβολική απροσεξία δεν γνωρίζουν ούτε αυτό το ότι δηλαδή νοσούν. Όλοι γνωρίζουμε, για να πούμε και ένα παράδειγμα επίσης από την Αγία Γραφή, όλοι γνωρίζουμε ότι ο βασιλεύς Δαβίδ έπεσε σε διπλό αμάρτημα της μοιχείας και του φόνου. Και επίσης γνωρίζουμε ότι μετανόησε βέβαια βαθιά και έγραψε στη συνέχεια τους υπέροχους ψαλμούς της μετανοίας, όπως είναι ο Πεντηκοστός, το «Ελέησόν με ο Θεός» και άλλοι. Ωστόσο, αυτό που είναι αξιοσημείωτο και εδώ υπογραμμίζουμε, είναι ότι ο Δαβίδ δεν συναισθάνθηκε αμέσως τη φοβερή του πτώση. Αφού διέπραξε τα φοβερά αμαρτήματα, πέρασαν μήνες για να καταλάβει τι είχε κάνει. Ήταν τυφλωμένος από τα πάθη του, είχε διαπράξει αυτές φοβερές παράνομες πράξεις και όμως δεν το είχε καταλάβει. Και ο καλός Θεός του έδωσε ευκαιρία μέσα από τον προφήτη Νάθαν που τον πλησίασε μια μέρα και του είπε μια ιστορία παραβολική. Μέσα από αυτή την ιστορία τον κάλεσε τον ίδιο τον Δαβίδ, λοιπόν
του είπε, και έχει όντως ενδιαφέρον να διαβάσει κανείς την ιστορία όπως εκεί καταγράφεται, δεν θα την αναφέρουμε τώρα εδώ, αλλά σημασία έχει ότι όπως είπε ο Νάθαν κάποιο άλλο παράδειγμα, κάλεσε τον Δαβίδ, λοιπόν ποιος φταίει γι' αυτό, είπε ο Δαβίδ, αυτός είσαι εσύ, του λέει. Τον αφύπνισε με αυτόν τον τρόπο. Αυτό το πράγμα εσύ το έκανες. Και από εκεί ο βασιλεύς Δαβίδ συγκλονίστηκε, συναισθάνθηκε με αυτό που του είπε ο προφήτης, ότι είχε πέσει στα βαριά αμαρτήματα εκείνα, ομολόγησε την ενοχή του, ζήτησε συγχώρηση και έτσι προχώρησε στη μετάνοια που είπαμε. Να λοιπόν που μπορεί κάποτε και βαριά αμαρτήματα να έχουμε κάνει και όμως η συνείδησή μας να είναι σκληρημένη και να μην καταλαβαίνουμε. Η καρδιά μας να είναι σκληρή και να μην κατανήσεται, να μην οδηγείται στη μετάνοια. Εκτός όμως από τον κίνδυνο να μείνουμε αθεράπευτοι και να μείνουμε έτσι ασθενείς, κίνδυνος θάνατος για την πνευματική μας υγεία, για τη σωτηρία της ψυχής μας, υπάρχει και ένας δεύτερος λόγος που είναι αναγκαίο να στραφούμε μέσα στην καρδιά. Είναι για να μην μείνουμε στο φαίνεσθε. Κάτι που μας οδηγεί στην υποκρισία. Αυτό που έχει αξία στα μάτια του Θεού είναι το μέσα, ο κρυπτός της καρδίας άνθρωπος. Αντίθετα, ο κόσμος, πράγματι το βλέπουμε, δίνει υπερβολική σημασία στην εξωτερική εντύπωση. Προτρέπει τον άνθρωπο πώς θα κάνει ελκυστική την εξωτερική του εικόνα, αλλά δεν τον βοηθά να καλλιεργήσει το εσωτερικό του. Έτσι όμως ο άνθρωπος γίνεται διπρόσωπος, υποκρίνεται. Άλλος εμφανίζεται στο δημόσιο χώρο, άλλος στο δικό του το περιβάλλον. Άλλος δείχνει εξωτερικά, άλλος όμως είναι εσωτερικά. Αυτό δεν έκαναν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, που ενώ φαίνονταν συνεπείς σε όλους τους εξωτερικούς τύπους, η καρδιά τους ήταν εντελώς ξένη προς το Πνεύμα του Θεού. Γι' αυτό και ο Κύριος μας επανειλημμένος στυλίτευσε την υποκρισία τους. Ο Κύριος Ιησούς μας βεβαίωσε ότι εάν μη περισσεύσει η δικαιοσύνη ημών πλοίων των γραμματέων και φαρισαίων, δηλαδή εάν η αρετή σας δεν ξεπεράσει αυτή την εξωτερική αρετή που είχαν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, ουμή εισέλθετε εις την Βασιλεία των Ουρανών. Δεν θα εισέλθετε στη Βασιλεία του Θεού. Και τι σημαίνει να ξεπεράσει η αρετή? Το λέμε γιατί και εκείνοι οι φαρισαίοι έκαναν ελεημοσύνη. Αλλά ο Κύριος λέει για να είναι δεκτή ελεημοσύνη, αυτή να μην γίνεται για επίδειξη. Μπορεί να νίστευαν, αλλά λέει ο Κύριος μην νιστεύετε για τον έπαινο των ανθρώπων όπως εκείνη. Και η προσευχή σας, προσεύχονταν και εκείνοι στις πλατείες και στους δρόμους να τους βλέπουν οι άνθρωποι, η προσευχή η δική σας να μην μολύνεται από την καινοδοξία. Να λοιπόν, πόσο αναγκαίο παρουσιάζει και εδώ ο Κύριος, ακόμα και ό,τι καλό καλλιεργούμε την αρετή μας και αυτή να την εργαζόμαστε με τέτοιο τρόπο, όχι για να φαινόμαστε, αλλά για την εσωτερική μας καλλιέργεια. Και το τρίτο σημείο που φανερώνει ότι είναι αναγκαίο να στρέψουμε την προσοχή μας στην καρδιά, είναι ότι τελικά εκεί δίνεται η μάχη για τη σωτηρία μας, διότι από εκεί ξεκινούν όλα. «Εκ της καρδίας», είπε πάλι ο Κύριος, «εξέρχονται διαλογισμοί πονηροί, φόνοι, μοιχείε, πορνείε, κλόπε, ψευδομαρτυρίε, βλασφημίε». Όλα αυτά, κοιτάξτε πόσα αμαρτήματα αναφέρει ο Κύριος, όλα αυτά λέει από την καρδιά βγαίνουν. Από εκεί προέρχονται. Και για τα λόγια μας μόνο, αυτό πάλι είπε ο Κύριος. «Εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα». Λες, δεν συγκρατήθηκα, είπα λόγια που πλήγωσαν τον άλλον, ή ύβρις, βλαστήμιες. Ναι, αλλά τι περιεχόμενο υπήρχε μέσα? Δεν είναι απλώς ότι εκείνη την ώρα παρασύρθηκες. Είναι ότι από μέσα δεν υπάρχει η ανάλογη καλλιέργεια. Και αυτό καλούμαστε να καλλιεργήσουμε. Εκεί καλούμαστε να στρέψουμε λοιπόν την προσοχή μας. Όπως το λέει ο σοφός παροιμιαστής. «Πάση φυλακή, τήρη συν καρδίαν, εκ γάρ τούτον έξοδη ζωής».
Δηλαδή, με πολύ προσοχή, φύλατε πάντοτε την καρδιά σου, τον εσωτερικό σου κόσμο, διότι η πνευματική σου προκοπή και η σωτηρία σου εξαρτώνται από εκείνα που βγαίνουν από την καρδιά σου. Όλη η μάχη διεξάγεται στην καρδιά. Μέσα στα βάθη της ύπαρξής μας είναι δύο κόσμοι που αντιπαλεύουν. Από τη μια είναι ο κόσμος της αμαρτίας, που μετά την πτώση, εκεί η αμαρτία άρχισε να κατακτά έδαφος στην καρδιά του ανθρώπου, να κυριαρχεί στις σκέψεις, στις επιθυμίες, στα θελήματά του. Τα αμαρτωλά πάθη, λέγει ο Άγιος Μακάριος Αιγύπτιος, φωλιάζουν μέσα στην καρδιά εις τα λεγόμενα ταμεία και αποθήκας της ψυχής μέσα μας, σαν τα φίδια είναι μέσα μας αυτά τα πάθη και επιτίθενται για να φωνεύσουν τον άνθρωπο. Και καλείσαι εσύ να βρεις αυτό το φίδι, το κάθε πάθος, εσύ να το φωνεύσεις, μην αφήσεις αυτό να σε φωνεύσει. Από τη μια λοιπόν είναι αυτός ο κόσμος της αμαρτίας, είναι αυτά τα φίδια. Από την άλλη όμως, μέσα στην καρδιά μας, υπάρχει ένας άλλος κόσμος και αυτό αξίζει να το προσέξουμε και να μην ξεφεύγει της προσοχής μας. Είναι ο κόσμος του Θεού. Κάθε άνθρωπος, ανεξαιρέτως, όλοι οι άνθρωποι, κάθε άνθρωπος διατηρεί μέσα του την εικόνα του Θεού. Μπορεί η εικόνα αυτή να είναι αμαυρωμένη, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει. Μάλιστα, οι βαπτισμένοι χριστιανοί, σύμφωνα με τον Άγιο Διάδοχο της Φωτικής, έναν από τους μεγάλους νηπτικούς πατέρες της Εκκλησίας, οι βαπτισμένοι χριστιανοί έχουμε μέσα μας, μέσα στο βάθος της καρδιάς μας, τη χάρη του Θεού. Από την ώρα που βγαίνει από την κολυμβήθρα του Αγίου Βαπτίσματος, λέγει ο Άγιος Διάδοχος, από την ώρα αυτή ο νεοφώτιστος χριστιανός στο κέντρο της καρδιάς του έχει πλέον τη χάρη του Θεού. Ο πόλεμος του διαβόλου και όλες οι αρνητικές επιδράσεις παραμερίζονται και ενεργούν πλέον εις την επιπολήν και επιφάνειαν της καρδίας. Δηλαδή, ο διάβολος από τη στιγμή που βαπτιζόμαστε απ' έξω μας πολεμάει. Δεν έχει τόπο μέσα στην καρδιά. Μέσα στην καρδιά, εκεί στο βάθος, στον πυρήνα της υπάρξεώς μας είναι ο Θεός, είναι η χάρις. Και αυτός είναι ένας ολόκληρος κόσμος. Και αυτή είναι η μάχη τώρα που δίνεται. Τι θα επικρατήσει? Θα επικρατήσει η χάρις του Θεού, το φως ή το σκοτάδι που έρχεται από τον κόσμο της αμαρτίας? Δυο κόσμοι μάχονται εκεί, μέσα στην καρδιά. Εκεί είναι το πεδίο της μάχης. Γι' αυτό και ο Όσιος Ισαάκ ο Σύρος γράφει ότι η νίκη του ανθρώπου και η ήττα αυτού και ο θησαυρός αυτού εν το λογισμό αυτού συνίστανται. Εκεί θα δοθεί η μάχη και όλη η μάχη και η νίκη και η ήττα και ο θησαυρός του, λέει, μέσα εκεί στο λογισμό του, μέσα στην καρδιά του, εκεί θα βρεθούν. Απαραίτητο λοιπόν να στραφούμε στην καρδιά μας για να λάβουμε την κατάλληλη θεραπεία, για να μην υποκρινόμαστε με την εξωτερική μας εικόνα, για να δώσουμε την μεγαλύτερη και πιο κρίσιμη μάχη, τη μάχη για τη σωτηρία μας. Είναι εντυπωσιακό πως αποφθεγματικά ο Όσιος Ισαάκ, πάλι ο Σύρος, λέει πόσο σημαντικό είναι να γνωρίσει ο άνθρωπος την καρδιά του. Τι λέει? Αυτός που συναισθάνεται τις αμαρτίες του είναι ανώτερος από εκείνον που ανασταίνει νεκρούς με την προσευχή του. Και αυτός που αξιώνεται να δει τον εαυτό του είναι ανώτερος από εκείνον που αξιώνεται να δει τους αγγέλους. Τι φοβερός λόγος. Το να δεις τον εαυτό σου είναι ανώτερο από το να δεις αγγέλους. Γιατί? Γιατί μέσα εκεί είπαμε, εκεί στον πυρήνα της ύπαρξής μας είναι ο ίδιος ο Θεός. Και αν τελικά στραφείς μέσα στον εαυτό σου, τον Θεό θα συναντήσεις. Ασύγκριτα ανώτερο λοιπόν από τους αγγέλους, εκεί θα βρεις την χάρη του Θεού, το φως, το αληθινό. Αφού λοιπόν είναι τόσο σημαντικό να δούμε μέσα στην καρδιά μας, να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, ερχόμαστε τώρα να δούμε το πώς θα γίνει αυτό. Πώς μπορούμε, τι μπορούμε να κάνουμε όντως για να δούμε μέσα στην καρδιά μας, για να καταφέρουμε να βρούμε αυτό που είναι τελικά ο προορισμός μας, το να γυρίσουμε εκεί από όπου φύγαμε μέσα μας.
Πρώτον, να βρούμε χώρο και χρόνο για την καρδιά μας. Αυτό είναι το πρώτο και απαραίτητο. Είναι σημαντικό δηλαδή να αφήσουμε όλη αυτή την εξωστρέφεια. Να αφήσουμε κατά μέρος τις απασχολήσεις που δεν τελειώνουν, τις ειδήσεις που φλιαρούν, τις ατελείωτες εργασίες που μας εξαντλούν, τις ανούσιες συζητήσεις, γενικά ό,τι διασκορπίζει το νου μας, και να βρούμε λίγο χώρο, λίγο χρόνο πρώτα και τον κατάλληλο χώρο για να δούμε μέσα μας. «Είσελθε εις το ταμείον σου», μας προτρέπει ο Κύριος. Πήγαινε στο ιδιαίτερο δωμάτιό σου, σε κάποιον χώρο ήσυχο, κάπως απομονωμένο. Βρες λίγο χρόνο να είσαι εσύ και ο Θεός, και εκεί προσπάθησε με την αυτοκριτική, με την προσευχή, με τη μελέτη του Θείου Λόγου, να δεις μέσα σου. Ο Μέγας Βασίλειος λέει, «Νους μη σκεδανήμενος επί τα έξω, μη δε υπό των αισθητηρίων επί των κόσμων διαχειόμενος, επάνηση μεν προς εαυτόν, διε αυτού δε προς την του Θεού έννοια αναβαίνει». Δηλαδή, ο νους που δεν διασκορπίζεται προς τα έξω, που δεν διαχέεται στα εξωτερικά ερεθίσματα, αυτά που συλλαμβάνουν οι εξωτερικές μας αισθήσεις από τον κόσμο, αυτός ο νους επανέρχεται, λέει, στον εαυτό του, και διε αυτού προς την του Θεού έννοια αναβαίνει. Έρχεται στον εαυτό του και μέσα από αυτή τη στροφή προς τα έσω τελικά αναβαίνει εις την έννοια του Θεού. Φτάνει αυτό που είπαμε στο Θεό. Τελικά αυτή είναι η επιστροφή του ασώτου. Η επιστροφή του νου στην καρδιά, στην οποία μάλιστα οι νηπτικοί πατέρες αναλύουν αυτά τα λόγια όπως τα εκφράζει εδώ και ο Μέγας Βασίλειος. Αυτή η επιστροφή είναι αυτή η διαδρομή που έκανε ο άσωτος, ο οποίος λέει «ελθώνει σε αυτόν». Ήταν αυτός που είχε φύγει, είχε αποδημήσει εις χώραν μακράν. Αλλά εκεί που είχε αποδημήσει, είχε φύγει, είχε διασκορπιστεί, διασκόρπισε την περιουσία του, κάποια στιγμή λέει συνήλθε και ήλθε στον εαυτό του. Ήδη είχε αρχίσει η πορεία της επιστροφής. Και από εκεί επέστρεψε στον Θεό, στο σπίτι του Πατέρα. Αυτό είναι να κάνουμε κι εμείς το πρώτο πράγμα. Απαραίτητο να βρούμε τον χώρο και το χρόνο, να αφήσουμε την εξωστρέφεια και να δούμε μέσα. Και τι συγκεκριμένα να κάνουμε όταν βρούμε χώρο και χρόνο? Να μελετούμε το Λόγο του Θεού και τη ζωή των Αγίων, που αυτό είναι επίσης πολύ βοηθητικό για να έχουμε έναν καθρέφτη. Έτσι λειτουργεί το Ευαγγέλιο. Έτσι είναι η ζωή των Αγίων, που είναι ο Χριστός επαναλαμβανόμενος. Είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Και όταν βλέπετε, διαβάζουμε την Καινή Διαθήκη, διαβάζουμε το Ευαγγέλιο, όταν μελετούμε τους βίους των Αγίων, πόσες φορές κατανύσεται η ψυχή μας και λέμε πόσο πίσω είμαι εγώ, πόσο μικρός είμαι μπροστά σε αυτές τις μορφές, πόσο υστερώ. Έχουμε ανάγκη λοιπόν να μελετούμε για να βρούμε και εμείς μετά να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Αλλά και κάτι άλλο που θα μας βοηθήσει στο να δούμε μέσα μας είναι και η οπτική των άλλων γύρω μας. Η δική μας οπτική δεν είναι αρκετή για να γνωρίσουμε τον εαυτό μας. Τα μάτια μας βλέπουν καλύτερα τους άλλους παρά τον εαυτό μας. Γι' αυτό και μας είναι πολύ χρήσιμο να ζητάμε τη γνώμη των αδελφών μας. Δεν εννοούμε να μας απασχολεί τι λέει γενικά ο κόσμος, όχι βέβαια. Δεν καλούμαστε να γίνουμε ανθρωπάρεσκοι, να δούμε τι θέλουν οι άνθρωποι, αυτό να κάνουμε. Όχι, αλλά αναφερόμαστε στους ανθρώπους που εμπιστευόμαστε, που γνωρίζουμε ότι μας αγαπούν, που είναι δίπλα μας και μας βλέπουν και είναι πνευματική η ευφυΐα το να μπορείς να δέχεσαι τις υποδείξεις τους χωρίς να αντιδράς, να ζητάς τις συμβουλές τους και κάποτε να τους προκαλείς, να σου πούν πώς βλέπεις, πηγαίνω καλά, μήπως κάπου υστερώ, πάω να εξομολογηθώ, θέλω να κάνω τώρα την αυτοκριτική μου, βοήθησέ με λίγο, κάτι θα βλέπεις. Με ανθρώπους ιδιαίτερα που είμαστε, συμβιώνουμε είτε συνεργαζόμαστε, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια τέτοια πνευματική αλληλοβοήθεια. Το είδαμε στο παράδειγμα του Δαβίδ. Ο Νάθαν
είδατε, ένας αδελφός του ήταν αυτός που τον βοήθησε. Πολύ περισσότερο εκείνος ήταν προφήτης του Θεού. Πολύ περισσότερο κι εμείς, όχι απλώς να ζητάμε τη γνώμη των άλλων, αλλά να ζητάμε και να συζητάμε και να ζητούμε πνευματική καθοδήγηση από τον ιερέα, το πνευματικό που έχουμε ως καθοδηγό μας, και εκείνος μπορεί να μας βοηθήσει, να μας χειραγωγήσει στη μετάνοια. Αλλά αυτό οπωσδήποτε είναι και της χάριτος του Θεού έργο. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να κάνουμε και θερμή προσευχή. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, στον οποίο είναι αφιερωμένη πάντα η τέταρτη Κυριακή των Ιστιών, λέγει «Την σε αυτού κατάσταση εισή προσευχή εμφανίσιση». Δηλαδή η προσευχή σου θα σου φανερώσει ποια είναι η εσωτερική σου κατάσταση. Και αν για κάθε έργο ζητούμε τη βοήθεια του Θεού, πόσο μάλλον για το σπουδαίο αυτό έργο της αυτογνωσίας έχουμε απόλυτη ανάγκη τη Θεία Χάρη. Γι' αυτό τα λόγια της ευχής του Οσίου Εφραίμ του Σύρου, που και πριν λίγο απευθύναμε και κάθε μέρα τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, είναι αυτά που ακριβώς με αυτά τα λόγια παρακαλούμε τον Κύριο να μας κάνει ένα δώρο. Ποιο δώρο? «Κύριε, δώρισέ μη του ωράν τα αιμά πτέσματα». Κάνε μου αυτό το δώρο, Κύριε, να μπορώ να δω τα λάθη μου. Γιατί? Για να μην κατακρίνω τους αδελφούς μου. Γιατί λέει μετά, και μη κατακρίνει τον αδελφόν μου. Αν δω τα λάθη μου, τότε πώς θα κρίνω τους άλλους, αφού πρώτον θα πρέπει να κρίνω και να κατακρίνω τον εαυτό μου. Και τέλος, αυτό που μας βοηθάει να δούμε πράγματι μέσα μας, να δούμε μέσα στην καρδιά μας, είναι το να ζούμε σε κοινωνία με τον Θεό. Όσο πιο κοντά είσαι στο φως, τόσο καλύτερα βλέπεις. Μπορούμε να δούμε καλύτερα και βαθύτερα την καρδιά μας, αν ζούμε σε κοινωνία με τον Θεό, μέσα από τα Άγια Μυστήρια, μέσα από την λατρευτική ζωή της Εκκλησίας μας, μέσα από τη Θεία Χάρη που μας δίνεται εδώ στην ζωή, την εν Χριστώ ζωή, στη ζωή της Εκκλησίας. Κοντά στο φως, τότε βλέπουμε. Γι' αυτό και οι Άγιοι, βλέπετε, μας κάνει εντύπωση, διαβάζει κανείς προσευχές των Αγίων και οι Άγιοι κτίρουν τον εαυτό τους και λένε «Είμαι αμαρτωλός, έχω κάνει το Α, το Β, πόσα πράγματα», λένε, και αναρωτιέσαι, είναι δυνατόν ο Άγιος άνθρωπος αυτός να αισθάνεται τόσο πολύ την αμαρτωλότητά του? Ακριβώς γιατί είναι σε κοινωνία με το Θεό, είναι κοντά στο φως, και όπως όταν θες να καθαρίσεις ένα δωμάτιο, θα ανοίξει να μπει ο ήλιος μέσα, να βλέπεις, και όταν, γιατί αν δεν έχει φως στο δωμάτιο δεν μπορείς να το καθαρίσεις. Έτσι και ο Άγιος που αφήνει να έρθει ο ήλιος, ο Χριστός μέσα στην ψυχή του, βλέπει και τα ελάχιστα και αυτά που είναι ανεπαίσθητα, θα λέγαμε, σε μας. Εκείνος έχει λεπτή συνείδηση και γι' αυτό ζει στη μετάνοια που έχει διαρκώς, είναι σε αυτή την πορεία της μετανοίας. Μεγάλη Τεσσαρακοστή, περίοδος μετανοίας. Ας μην μείνουμε στα εξωτερικά. Ας κοιτάξουμε στο βάθος της καρδιάς. Είναι ευκαιρία εξαιρετική να αφήσουμε τους περισπασμούς του κόσμου, να εισέλθουμε στο μυστικό χώρο της καρδιάς, να γνωρίσουμε τελικά τον αληθινό εαυτό μας. Είναι ευκαιρία να επιστρέψουμε όπως ο άσωτος Υιός. Η είσοδος αυτή στην καρδιά δεν είναι εύκολη. Είναι οδυνηρή. Εκεί συντρίβεται το είδωλό μας. Εκεί έρχεται σε σύγκρουση η ιδέα με την πραγματικότητα, καθώς βλέπουμε ποιος είναι ο πραγματικός εαυτός μας, τα πάθη, οι αδυναμίες μας. Η ψυχή μας τότε πονά, δακρύζει, αλλά αυτά τα δάκρυα είναι καθαρτικά. Είναι η αρχή της μετανοίας μας. Και αυτή η κάθαρση που γίνεται από τα δάκρυα της μετανοίας καθαρίζει τον ουρανό της καρδιάς μας. Και τότε η καρδιά μας γίνεται ουρανός. «Ιδού ο ουρανός έσωθέν σου, η καθαρός έσυ», λέγει ο Όσιος Ισαάκ. Αν γίνεις καθαρός μέσα σου, ανοίγεται ο ουρανός. Μέσα στα βάθη της ψυχής σου ανακαλύπτεις τον ίδιο το Θεό. Μακάρι να καθαρίσει και η δική μας καρδιά, για να λάμψει μέσα μας ο αληθινός ήλιος της δικαιοσύνης και να κάνει τη ζωή μας παράδεισο, και τώρα και στην αιωνιότητα.